Κυρία Ουγούς, πολύ καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε καλά. Καλά εσείς. Ωραία και εμείς. Πάμε να δούμε όλοι μαζί αρχικά το βίντεο της αληθινής μας ιστορίας που έχουμε σήμερα, που είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, την ιστορία βέβαια, και μετά να τη σχολιάσουμε μαζί. Η ιστορία έχει να κάνει με παιδική βία, με βία σε σχολείο. Και η ιστορία που θα σας διηγηθώ έχει συμβεί εν μέρη και στο παιδί μου. Πρόκειται για μαθήτρια του Δημοτικού και ένας συμμαθητής πριν περίπου 1,5-2 χρόνια εμφάνισε αρκετά επιθετική συμπεριφορά έναντι του συνόλου των υπολείπων παιδιών και ειδικά με διάφορα βία περιστατικά και απέναντι στο παιδί μου. Αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς ήταν ένα πρωινό που πριν την έναρξη των μαθημάτων, την ώρα που οι γονείς αφήνουν τα υπόλοιπα παιδάκια στο σχολείο και μάλιστα τότε επιτρεπόταν στο σχολείο να μπαίνουν μέχρι την αίθουσα και να αφήνουν τις τσάντες των παιδιών. Εκεί λοιπόν αυτό το παιδάκι εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η δασκάλα έχει αφήσει την τσάντα της. Πρέπει να σημειώσω εδώ ότι η δασκάλα, επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η επιθετική συμπεριφορά και ήταν και πιο μικρά τα παιδιά, μάζευε όλα τα κοπίδια που χρησιμοποιούσαν και τα ψαλιδάκια που χρησιμοποιούσαν στις χειροτεχνίες, τα μάζευε σε μια ειδική τσάντα στην τσάντα της. Εκεί λοιπόν ανοίχτηκε αυτή η τσάντα, βγήκε ένα κοπίδι και άρχισε αυτό το παιδάκι να απειλεί όλους τους μαθητές. Η διεύθυνση του σχολείου για δικούς της λόγους δεν έδωσε σημασία στο περιστατικό. Η πρώτη σκέψη σας είναι ίσως και να αποτανθούμε στην αστυνομία. Η μόνιμη εποδός που ακούγαμε ήταν ότι εντάξει, παιδί είναι, ας το χτυπήσουν και το δικό σου το παιδί, ας το χτυπήσει. Το πρώτο πράγμα που μας είπε είναι φοβάμαι, με χτυπάει, με κυνηγάει, με χτυπάει στο διάλειμμα. Εμένα ας πούμε η κόρη μου σταμάτησε και ουδέποτε πήγε να παρακολουθήσει το ολοήμερο, δηλαδή μετά τις 12.30 μία που σχολάνε οι μικρές τάξεις. Γι' αυτό το λόγο, γιατί φοβόταν ότι δεν θα περνάει καλά και δεν θα αστυνομεύεται σωστά το σχολείο και στις ώρες για απέναντι σε αυτό που περνούσε τέλος πάντων. Μιλάμε λοιπόν σήμερα, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που το έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλά παιδάκια και συγκεκριμένα σήμερα μιλάμε για τη σχολική βία σε πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή στο δημοτικό. Ενώ είχαμε συνηθίσει αυτά τα φαινόμενα να υπάρχουν κυρίως σε πιο μεγάλες ηλικίες, έτσι δεν είναι? Δεν είχαμε συνηθίσει. Τα πιο μεγάλα παιδιά το λέγαν. Τα μικρότερα φοβόταν. Γιατί πάντα γινόταν όλες τις εποχές, απλώς τώρα ίσως έχουν αυξηθεί. Όλα αυτά οι παραστάσεις που προσλαμβάνουν τα παιδιά και από την τηλεόραση, από τον κινηματογράφο, από το ίντερνετ, όλα αυτά σε κάποια παιδιά προκαλούν αισθήματα που δεν θα έπρεπε. Οι γονείς τι θέλουν να κάνουν? Γιατί είδαμε τώρα, είπε ότι πήγε ο γονιός, το είπε και λένε οι άλλοι γονείς, παιδιά, είναι να το χτυπήσει κι αυτός. Ναι. Πώς μπορεί να προστατεύσουν? Καταρχήν οι γονείς να ενημερωθούν. Πρέπει και τα σχολεία να κάνουν σχολικές επιτροπές, ομάδες, σεμινάρια, να φωνάξουν ψυχολόγους, να ενημερωθούν οι γονείς. Και για τα παιδιά των θυμάτων και για τα παιδιά των θητών. Δηλαδή το δικό σου το παιδί χτυπάει. Έχει πρόβλημα το παιδί σου. Μάλλον το πρόβλημα ξεκινάει από το σπίτι, ναι, από προφανώς. Ό,τι βλέπουν τα παιδιά κάνουν, αλλά μπορεί να μην είναι και αυτό. Άρα και οι γονείς και των δύο να τρέξουν, να προστρέξουν σε ψυχολόγο. Να πάνε οι ίδιοι να συζητήσουν με τους δασκάλους και τους διευθυντές και με τους άλλους γονείς. Όχι να κλείνουν τα μάτια και λένε το δικό μου το παιδί είναι μια χαρά. Δεν το βλέπουν αυτό όμως. Το βλέπουν. Οι δάσκαλοι, κάποιοι δάσκαλοι λένε, αλλά μωρέ παιδιά είναι. Δεν είναι έτσι. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη οι δάσκαλοι και πρέπει όσο τα παιδιά είναι εκεί, το 8ωρο, το 6ωρο, είναι υπεύθυνοι για να ζουν και τα παιδιά σε ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον. Και άμα λοιπόν ο γονιός μπορεί να κινηθεί νομικά σε κάτι τέτοιο? Βεβαίως μπορεί, αλλά το σωστό δεν είναι κατευθείαν να κινηθεί νομικά. Φυσικά υπάρχει η εισαγγελία ανηλίκων, όπου υπάρχουν τώρα ειδικοί εισαγγελείς που ασχολούνται με αυτό το θέμα, να προστρέξουν αμέσως εκεί. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να μιλήσουν στον διευθυντή, ο διευθυντής να φωνάξει τους δασκάλους, να φωνάξει τους γονείς, να φωνάξει τα παιδιά. Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη ιστορία είδαμε ότι ο διευθυντής και το σχολείο δεν πήραν καμία ευθύνη για το θέμα και γενικά δεν κάνανε κάτι. Ναι, θα έπρεπε, διότι έχουν και αυτοί ευθύνη. Οι γονείς τώρα του παιδιού που προκαλεί αυτά τα θέματα μπορεί να διωχθούν ακόμη και με την αυτόφορη διαδικασία, ναι, για την παραμέληση επιμέλειας των παιδιών. Μπορεί όμως να είναι έτσι μόνο στο σχολείο το παιδί και στο σπίτι να μην είναι. Δεν έχει σημασία να το ψάξουν. Γι' αυτό λέμε, έχουν ευθύνη
Φταίνε, δεν φταίνε, που φταίνε. Πάντα από τους γονείς ξεκινούν αυτά, από το οικογενειακό περιβάλλον. Να ψάξουν να δει τι συμβαίνει, γιατί μπορούν να τους πάνε στο αυτόφορο ή, εν πάση περιπτώσει, να καταλήξουν να έχουν τις ποινικές ευθύνες οι ίδιοι οι γονείς. Το δε, τα δε παιδιά, εφόσον κινηθεί αυτή η διαδικασία, μπορεί να διαταχθεί να τα πάρουν από τους γονείς, μπορεί να μπουν σε ένα μορφωτικό ίδρυμα, μπορεί να τα στέλνουν για κοινωνική εργασία. Εμείς που ασχολούμαστε με το κοινωνικό πρωτοπολείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, μας στέλνουν ένα παιδί. 16χρονο, 17χρονο, που μας βοηθάει ώστε με αυτόν τον τρόπο να απασχολείται με κοινωνική εργασία. Δεν είναι τιμωρία, είναι εκπαίδευση για το παιδί. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Βεβαίως, τα προβλέπουν αυτά, η νομοθεσία μας τα προβλέπει, αλλά πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται, να το παίρνουν όλοι στα σοβαρά. Ξέρετε, νομίζω ότι δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα ο γονιός ότι το παιδί μου είναι αυτό που έχει αυτή τη συμπεριφορά ή που κάνει αυτή τη δράση. Ή που... Ναι, αν τον καλέσει ο εισαγγελέας όμως τον γονιό να πει γιατί και πώς, θα αρχίσει να το βάζει πιο σοβαρά στο μυαλό του. Θα του συστήσει, πρέπει να ψάξει να βρει ψυχολόγους, συμβούλους. Δεν γίνεται επειδή εμείς θα έχουμε στο μυαλό μας να συνεχιστούν και στις επόμενες γενιές. Mm. Πρέπει η κοινωνία, τα σχολεία, οι γείτονες και να πείσουμε τα παιδάκια να τα λένε αυτά τα πράγματα. Τα παιδάκια έχουν την απόρριψη και όλο αυτό τον εκφοβισμό, τον εκβιασμό, τις απειλές. Ακόμη και με γκριμάτσα μπορεί ένα παιδί να φοβάται. Και εγώ όμως τα καταλαβαίνω γιατί και εγώ είχα περάσει. Με φωνάζανε Καμίλα μικρή. Αλλά άλλαξε σχολείο μετά. Δεν ήταν ηλίθεια. Κοντινό, μουσική και κλάμα πολύ. Πολύ συνέστημα, κύριε. Εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά κι εσείς.